Και εμεί δεν λέω απαντήσει. Χριστιάνα μου, θε να σου πω κάτι. Δεν είναι κάποιος να θες να απειλήσει. Σου πω κάτι το οποίο μου έχει τύχει εμένα προσωπικά και πραγματικά είχα πάθει την πλάκα μου. Μου έχουν πει ότι κυκλοφορούσε φωτογραφία δική μου, είναι και η πρώτη φορά που το λέω, που κάποια με είχε βγάλει μέσα στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου την ώρα που άλλαζα. Αν είναι ποτέ δυνατόν, μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια με άλλες γυναίκες, να αλλάξεις μέσα σε ένα γυμναστήριο και να σε βγάζει όλες φωτογραφία. Για να σε απειλεί. Όχι και για μετά, να σε απειλεί. Και κυκλοφορούσε φωτογραφία, σε παρακαλώ, από κινητό σε κινητό. Α, κυκλοφορούσε φωτογραφία. Ναι, μου το έχουν πει άνθρωποι που έχουν δει τη φωτογραφία. Και μετά διερωτόμαστε όταν κάποιοι καλλιτέχνες ή ξέρω. Που ευτυχώς ήμουν στη φάση που κατέβαζα την μπλούζα μου, παιδιά. Δηλαδή, φαντάζεστε, για όνομα του Θεού. Και ποια ήταν και η τελευταία φορά. Δηλαδή, όχι μία γυναίκα να είναι μέσα σε ένα χώρο. Μετά που έχω πάθει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να κάνεις αυτό το πράγμα. Και μετά, Χριστιανά μου. Εδώ καθόμαστε... τώρα, πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο που είναι star του Hollywood. Και μετά κρίνουμε και καθόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί καλλιτέχνες ή παρουσιαστές ή οποιοδήποτε διάσημος, αν το θες έτσι, να θέλει να προφυλάξει τόσο πολύ τη ζωή του, την προσωπική του ζωή και να θέλει να είναι σε απομόνωση και να μην είναι και συνεχώς με τον κόσμο σε μια. Όταν μου το είπαν. Σκέψου εμένα. Ένα στάρ του Χόλιγου το οποίο και θα τον εκβιάσουν και θα του πάνε και εκατομμύρια. Άρα δεν μπορεί να ζήσει μια ζωή. Τι ανάγκη είχε να βγάλει φωτογραφία την ώρα που άλλαζα μέσα στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου, που μπαίνει μέσα κανονικά, υπάρχουν πόσες γυναίκες, βγάζει τα ρούχα σου να βάλει τα ρούχα σου τη γυμναστική. Πού να φανταστεί ότι η άλλη που κρατάει το κινητό τη και μπορεί να στέλνει μήνυμα να κάνει οτιδήποτε. Δηλαδή, πια μπαίνει σε μια λογική που δεν είναι λογική, είναι τρέλα. Ότι τι γίνεται με το κινητό τώρα. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Άντε και έβγαλε τη φωτογραφία. Τι την στέλνει, δεν είναι μαγιά αυτό το πράγμα. Μαγιά δεν είναι. Απλά αυτό που θέλω έτσι να τονίσω για τον Charlie Sheen είναι το ότι πέρα από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.